Οι έξι τυφλοί. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Ινδίας, ζούσαν ένας τυφλός μαχαραγιάς και έξι σοφοί άνθρωποι, επίσης τυφλοί. Οι συγχωριανοί τους τους σέβονταν και τους βοηθούσαν. Επειδή ήταν τυφλοί και δεν μπορούσαν να δουν τον κόσμο με τα μάτια τους, χρησιμοποιούσαν όλες τις άλλες αισθήσεις τους και κυρίως τη φαντασία τους. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τα μάτια των άλλων, γι' αυτό άκουγαν προσεκτικά τις ιστορίες που τους έλεγαν. Άκουγαν και όσους είχαν ταξιδέψει σε μακρινές χώρες. Έτσι μπορούσαν να γνωρίζουν τον κόσμο και τη ζωή έξω από τον τόπο τους. Οι έξι σοφοί άκουγαν με ενδιαφέρον όλες τις ιστορίες. Πιο πολύ όμως έδειχναν ενδιαφέρον σε όσες αναφέρονταν σε ελέφαντες. Και καθένας τους δημιουργούσε στο νου του μια εικόνα για αυτούς. Ο πρώτος τυφλός φανταζόταν τον ελέφαντα σαν έναν τεράστιο τοίχο. Ο δεύτερος τον φανταζόταν σαν ένα τεράστιο κορμό δέντρου. Ο τρίτος πίστευε ότι μοιάζει με μεγάλο φίδι. Ο τέταρτος με υπτάμενο χαλί. Ο πέμπτος τυφλός με χοντρό σχοινί και ο έκτος με ακόντιο. Μια μέρα ένας ελέφαντας μπήκε με βήμα βαρύ στο χωριό και στάθηκε στην πλατεία. Όλοι έτρεξαν να δουν αυτό το τόσο μεγάλο και θορυβόδες πλάσμα φωνάζοντας «Ένας ελέφαντας! Ένας ελέφαντας!». Ο μαχαραγιάς μαζί με τους έξι τυφλούς σοφούς έφτασε στην πλατεία του χωριού όπου βρισκόταν ο ελέφαντας και του ζήτησε να του τον περιγράψουν. Οι τυφλοί προχώρησαν για να δουν με τα μάτια της αφής το πλάσμα που είχε μονοπολίσει τις συζητήσεις και τις σκέψεις τους τόσο καιρό και άρχισαν να το αγγίζουν. Ο πρώτος ψηλάφισε την πλαϊνή πλευρά αυτού του τεράστιου ζώου. «Ο ελέφαντας είναι ένα πολύ ψηλός τείχος με σκληρή επιφάνεια», δήλωσε. Ο δεύτερος άντρας άγγιξε τα πόδια του ελέφαντα. «Είναι όπως τον φανταζόμουν, ένας τεράστιος κορμός δέντρου», αναφώνησε. Ο τρίτος έπιασε την ουρά του. «Ο ελέφαντας είναι ένα τεράστιο σχοινί», είπε. Ο τέταρτος τυφλός άντρας έπιασε το τεράστιο αυτί του ελέφαντα. «Πιστεύω ότι ο ελέφαντας είναι ένα μαγικό χαλί που μπορεί να πετάξει πάνω από τα βουνά και τα δάση», δήλωσε ικανοποιημένος. Ο πέμπτος που έπιασε την προβοσκίδα δήλωσε ότι ο ελέφαντας είναι ένα μεγάλο φίδι. Ο έκτος, που κατά σύμπτωση έπιασε έναν χαβλιόδοντα, απέρριψε όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι και υποστήριξε ότι όλοι έκαναν λάθος και ότι στην πραγματικότητα ελέφαντας είναι ένα ακόντιο. Ο μαχαραγιάς, που δεν έβγαζε άκρη με όσα άκουγε από τους σοφούς, άκουσε εκείνη τη στιγμή ένα παιδάκι να λέει «Την αλήθεια θα τη βρεις αν τη θέση σου αλλάξεις». Το άκουσαν αυτό και οι έξι τυφλοί και αποφάσισαν να αλλάξουν θέσεις και να ψηλαφίσουν ξανά τον ελέφαντα. Και τότε άρχισαν να μην είναι και τόσο σίγουροι και να προβληματίζονται, ώσπου κατάλαβαν ότι «Καθένας μας είχε ακουμπήσει μόνο ένα μέρος του ζώου και είδε αυτό που ήθελε να δει», είπε ο ένας. «Καθένας αναγνώρισε αυτό που σκεφτόταν από πριν», είπε ο άλλος. «Για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια, θα πρέπει να συνδέσουμε όλα τα κομμάτια», είπε ο τρίτος. Και έτσι συνέχισαν να συζητάνε στο δρόμο μέχρι το σπίτι. Ο μαχαραγιάς χαμογέλασε ευτυχισμένος, γιατί αναγνώρισε για άλλη μια φορά πόσο σοφοί ήταν οι έξι τυφλοί, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι για να προσεγγίσουν την αλήθεια για τον ελέφαντα, έπρεπε να δουν τόσο με τα δικά τους μάτια, όσο και με τα μάτια των άλλων. Θα περάσει κι αυτό. Ένας μαθητής πήγε στον δάσκαλό του και του είπε «Δάσκαλε, η ζωή μου είναι απέσια. Μου αποσπάται συνέχεια η προσοχή. Τα πόδια μου πονάνε και συχνά με παίρνει ο ύπνος. Είναι απέσια». «Θα περάσει», απάντησε ήρεμα ο δάσκαλος. Περνάει λίγος καιρός και ο ίδιος μαθητής λέει στον δάσκαλό του «Δάσκαλε, η ζωή μου τελικά είναι υπέροχη. Τόσο συνοδητή, γαλήνια και ζωντανή, υπέροχη».
«Θα περάσει», του ξαναλέει ο δάσκαλος ήρεμα. Η μικρή ρογμή. Μια φορά και έναν καιρό, ένας σουλτάνος έχτισε ένα παλάτι στην καρδιά της ερήμου. Έφερε εργάτες και όλα τα αναγκαία υλικά, ξοδεύοντας 100.000 δινάρια. Το παλάτι ήταν υπέροχο, με χρυσούς και αργυρούς τρούλους και πυργίσκους, με καταπράσινους κήπους και συντριβάνια, καρποφόρα δέντρα και πουλιά. Τα δωμάτια ήταν επιπλωμένα και διακοσμημένα με μεγάλη χλυδή, αλλά και καλό γούστο. Όταν ήταν τελειωμένο πια, κάλεσε τους βεζίριδες του, τους άρχοντες και τους μαγιστάνες του για τα εγγένεια. Ήρθαν όλοι φέρνοντας δώρα για τη γιορτή. Ο Σουλτάνος, αφού τους ξενάγησε παντού, δείχνοντας όλες τις ομορφίες του παλατιού του, τους έβαλε να καθίσουν μαζί του σε μια αίθουσα για να φάνε και να πιούνε. Τους ρώτησε όλους να πούνε τη γνώμη τους, κατά πόσο υπήρχε κάποια λεπτομέρεια, κάποια παράληψη που να χρειαζόταν διόρθωση. Όλοι μίλησαν με εγκομιαστικά λόγια και κανείς δεν ανέφερε κανένα αλάτωμα και κανένα ψεγάδι. Μόνο ένας γέροντας ιερωμένος δεν έλεγε τίποτα, ώσπου τελικά ο Σουλτάνος τον πίεσε και αυτό να μιλήσει. «Σουλτάνε μου», του είπε με σεβασμό, «χίλια να είναι τα χρόνια σου για κάθε μέρα μου, όμως υπάρχει ένα μικρό ελάττωμα, μια μικρή ρογμή στο οικοδόμημά σου. Αν δεν υπήρχε αυτή η ρογμή στο παλάτι σου, θα ήταν ανώτερο και από τον παράδεισο». «Δεν βλέπω καμία ρογμή, καμία παράληψη», είπε οργισμένος ο Σουλτάνος. «Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από αρχιτεκτονική και προσπαθείς τώρα να κάνεις επίδειξη με ανοησίες». «Έχεις δίκιο, πολυχρονεμένε μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αρχιτεκτονική, μα η ρογμή υπάρχει. Όλοι την έχουν αμελήσει και κανείς δεν μπορεί να τη διορθώσει. Δεν τη βλέπετε λόγω της αλαζονίας σας. Μιλώ για τη ρογμή μέσα από την οποία έρχεται ο άγγελος του θανάτου, ο Σουλτάνε μας. Τι γίνεται όταν έρθει εκείνος, ποιος θα τον σταματήσει? Δεν υπάρχει καμία τέχνη που να κάνει άφθαρτο το φθαρτό, ούτε πλούτος που να φράξει τη ρογμή εκείνη. Γι' αυτό, Σουλτάνε μου, μη στηρίζεις την ευτυχία σου σε αυτά τα πράγματα και μην αφήνεις την υπερηφάνεια να σε τυφλώνει». Ο χορός, το τραγούδι, η αφήγηση και η σιωπή. Ο κατατεθλιμμένος, αποθαρρυμένος άνθρωπος, έχοντας την αίσθηση ότι έχασε την ψυχή του, πήγε στον δάσκαλό του για βοήθεια. Αυτός τον δέχτηκε στην καλύβα του, του πρόσφερε έροντα, δηλαδή δίκταμο, και παξιμαδάκια της Κρήτης, με θυμαρίσιο μέλι από τη Σίκινο. Και αφού ήπιαν και έφαγαν λιτά, του έκανε 4 κρίσιμες ερωτήσεις. «Πότε σταμάτησες να χορεύεις? Πότε σταμάτησες να τραγουδάς? Πότε σταμάτησες να μαγεύεσαι από τις ιστορίες που σου διηγούνται φίλοι και γνωστοί ή διάβαζες σε βιβλία? Πότε σταμάτησες να βρίσκεις παραγωγιά στο γλυκό έδαφος της σιωπής?» Και τον συμβούλεψε. Ο χορός, το τραγούδι, η αφήγηση και η σιωπή είναι τα 4 φάρμακα καθολικής επούλωσης των τραυμάτων της ψυχής. Να τα έχεις πάντα στο φορητό φαρμακείο σου και να λαμβάνεις καθημερινά τις σωστές δόσεις του.
ο νεαρός ξυλοκόπος. Οι ξυλοκόποι του χωριού αποφάσισαν να εντάξουν στην ομάδα τους και τον νεαρό Μιχάλη, ένα γεροδεμένο παλικάρι ίσα με 2 μέτρα ψηλό. Την πρώτη μέρα μάλιστα του χάρισαν ένα ολοκένουριο τσεκούρι, του υπέδειξαν την περιοχή του δάσους που θα πάει να κόψει σημειωμένα από το δασαρχείο δέντρα και του ευχήθηκαν να προκόψει στο νέο του επάγγελμα. Ο νεαρός ξυλοκόπος, πολύ ενθουσιασμένος, έφυγε για να κόψει δέντρα. Σε μία μόνο μέρα έκοψε 18 δέντρα. «Τα συγχαρητήριά μου», του είπε ο γυρεότερος των ξυλοκόπων, ο παππούς ο Νίκος. Συνέχισε έτσι. Ενθαρρυμένος από τα λόγια του έμπειρου άνδρα, ο Μιχάλης αποφάσισε να βελτιωθεί την επόμενη μέρα. Έτσι, το βράδυ εκείνο πλάγιασε νωρίς. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε πρώτος από όλους και πήγε στο δάσος. Παρόλη την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να κόψει πάνω από 15 δέντρα. «Μάλλον είμαι κουρασμένος», σκέφτηκε. Και αποφάσισε να πέσει για ύπνο με τη δύση του ήλιου. Το ξημέρωμα σηκώθηκε αποφασισμένος να κόψει περισσότερα από 18 δέντρα. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα δεν έφτασε ούτε τα μισά. Την επόμενη μέρα έκοψε 7, ύστερα 5 και την άλλη μέρα πάσχιζε όλο το απόγευμα να κόψει ένα δεύτερο δέντρο. Ανησυχούσε ο Μιχάλης τι θα πούν οι άλλοι ξυλοκόποι και πήγε και τους διηγήθηκε τι ακριβώς συνέβαινε. Τους ορκίστηκε μάλιστα ότι είχε δώσει όλες τις δυνάμεις του μέχρι εξάντλησης. Τότε ο παππούς Νίκος τον ρώτησε. «Πότε, Μιχάλη, ακόνησες το τσεκούρι σου για τελευταία φορά?» «Να το ακονίσω?» «Δεν πρόλαβα να το ακονίσω καθόλου. Ήμουν πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να κόψω δέντρα». Οι τρεις γυναίκες και η ευτυχία. Τον παλιό καιρό ταξίδευαν τρεις γυναίκες και ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους, μέσα σε ένα μεγάλο λάκκο, μια τέταρτη γυναίκα παγιδευμένη. Με έκπληξη καταλαβαίνουν πως είναι η ευτυχία. Τότε η πρώτη γυναίκα λέει «Ευτυχία, θέλω να με κάνεις όμορφη». Αμέσως μεταμορφώθηκε σε μια καλονή και ευτυχισμένη έφυγε. Η δεύτερη γυναίκα απευθύνθηκε στην ευτυχία και της είπε «Θέλω να με κάνεις πλούσια». Αμέσως εμφανίστηκε μπροστά της ένα σακούλι γεμάτο χρυσαφικά και διαμάντια. Η γυναίκα το άρπαξε και ευτυχισμένη έφυγε. Η τρίτη γυναίκα παρέμενε σιωπηλή. Η ευτυχία μέσα από το λάκκο της είπε τότε «Πες μου κι εσύ τι θέλεις να σου δώσω». Η γυναίκα έσκυψε, άπλωσε το χέρι της και της είπε «Δώσε μου το χέρι σου» και έβγαλε την ευτυχία από τον λάκκο. Μετά συνέχισε το δρόμο της. Η ευτυχία χαμογέλασε και την ακολούθησε.